Γεια χαρά σε όλες και όλους, άλλο ένα podcast RSP εδώ από το φίλαθλο προς το φίλαθλο με όλη την αλήθεια για τον Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό μέρος τέταρτο αν και εφόσον σας άρεσε αυτή η φάση που γίνεται εδώ στο κανάλι είτε με τα σχόλια αυτά εδώ τα αθλητικά που είναι όσο αντικειμενικά και αμερόληπτα γίνεται άλλη μια άποψη από έναν απλό φίλαθλο σαν και εσένα είτε τρομακτικέ ιστορίε που έχουν μυστήριο και ενδιαφέρον, τι αφηγούμε. Είτε μουσική αυθόρμητη, χήμα, χωρί πρόβε, χωρί προετοιμασίε. Προσοχή όμω, διότι είναι αυστηρό ακατάλληλα για γυναικόπαιδα και παράξενου. Επίση, εδώ στο κανάλι υπάρχει και η αστρονομία, που ω επιστήμη θεωρώ ότι είναι εκπληκτική και μα εντριγκάρει όλε και όλου λίγο πολύ. Εμένα προσωπικά, προφανώ πολύ. Άρα, μπορείτε κι εσεί φυσικά να κάνετε εγγραφή, like, σχόλιο κοινοποίηση, αλλά και το καμπανάκι μην ξεχάσετε να πατήσετε, εφόσον με το καλό κάνετε την εγγραφή, έτσι ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσει για όσα θα ανεβαίνουν στη συνέχεια. Πάντα φρέσκο υλικό, καθημερινό και αφιλοκερδό. Ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ εκ των προτέρων, το εκτιμώ, όπω εκτιμώ παράλληλα και τη δική σα στήριξη όσον αφορά το δεύτερό μου κανάλι, το οποίο και βρίσκεται ακριβώ από κάτω στην περιγραφή, έτσι ώστε να πατήσετε άνετα εύκολα να μπείτε και φυσικά να ακούτε και από εκεί εκπομπές που αφορούν τον Ολυμπιακό μας. Να καλωσορίσω όσες και όσους ακούτε για πρώτη φορά. Είμαστε απλοί φιλάθλοι, λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, χωρίς να παίζει πρόσωπο χωρίς να έχουμε κάτι προσωπικό με κανέναν παίχτη του Ολυμπιακού, ίσα ίσα βάζουμε τον Ολυμπιακό πάνω από όλου. και γνωρίζουμε πολύ καλά, είμαστε συνειδητοποιημένοι όσον αφορά το ότι όλοι μα όλοι αυτοί είναι περαστικοί. Και σε εκτιμάμε γενικά ορισμένου παίκτε, ο καθένα άλλον παίκτη, ξέρω εγώ, που του βάζουμε στο πάνθεον και τα λοιπά και λέμε τρομερό ο ένα ο άλλο κτλ. Πάντω εδώ γενικά στην εκπομπή, όσον αφορά βρυσιέ, προσβολέ, χαρακτηρισμού και τέτοια, κόβονται αυτομάτω. Όλα τα σχόλια εξάλλου περνάνε από έγκριση πλέον. Και αυτό φυσικά το γνωρίζουν πολύ καλά όσες και όσοι ακούνε ανελιπώς, καθημερινώς, για πολλωστή φορά εννοείται, και στέλνω χαιρετίσματα. Αλλά και ξανά ευχαριστίες. Τώρα, επειδή πέρυσι σαν σήμερα, 31 Ιουλίου του 2022, είχανε βάσει μια εκπομπή αυθόρμητη, πολύ χήμα, όπως πάντα, όπως και τώρα καλή ώρα, για τον Κώστα το φορτούν. Εντάξει, και εγώ από αγάπη και πάθος για τον Ολυμπιακό, ήμουν αρκετά καυστικός εννοείται, και τώρα θα είμαι, δεν αλλάζει κάτι. Ευτυχώ, πάντω που όσον αφορά τον παίχτη, αλλάξανε πολλά πράγματα, δηλαδή άρχισε ξανά να προσφέρει, του δόθηκε αυτή η ευκαιρία, το συγχωροχάρτη από τον Ολυμπιακό, γιατί εντάξει, τα όσα είχα πει πέρυσι φυσικά και ισχύουν. Ότι δηλαδή έβρισε τον Ολυμπιακό, έβρισε και τον πρόεδρό του, εντάξει, εδώ ούτε εγώ δεν το κάνω αυτό. Κριτικάρω κτλ., αλλά μέχρι εκεί για τον πρόεδρο, έτσι. Και όποιο βρίζει γενικά πρόεδρο ή άλλου γενικά τρίτου κτλ., εννοείται πω κόβεται. Και βασικά εγώ εντάξει έπεσα έξω εννοείται σε ένα πράγμα και μόνο γενικά. Εδώ στο κανάλι στα όσα έχω πει. Και μάλιστα ήταν σε αυτό το θέμα εδώ του φορτούνι δηλαδή τι. Ότι δεν θα ξανά παίζει τον Ολυμπιακό. Πίστευα ότι θα τον είχαν τελειώσει λόγω των όσων είχε πει κτλ. Έλα όμω που ξαναλέω του δόθηκε συγχωροχάρτη. Ε, Έλεω προφανώ τεχνική κατάρτιση που έτσι τον παραδέχομαι και νομίζω όλε και όλοι το λέμε ότι ξέρει μπαλάρα, όχι απλά μπαλά. Έλα όμω που γενικά είναι επιρρεπή στου τραυματισμού, δυστυχώ και τα δύο γόνατα, έτσι, μιλάμε για χιαστούς Και ήδη βλέπουμε ότι με το ζόρι βγάζει εκεί την προετοιμασία και τα λοιπά. Άντε να παίξει ένα ημιχρονάκι, ξέρω εγώ, σε κανένα Καμιά μέρα κάνει αποθεραπεία και τέτοια α πούμε. Και από την άλλη, εγώ τον υποστήριξα και τον υποστηρίζω ακόμη όσον αφορά την εθνική Ελλάδο. Βγήκα χήμα εξ αρχή και είπα. Κύριε Πογέτη, είσαι λάθο. Αξίζει να παίζει εθνική ο Φορτούνης. Είναι δυνατόν, πα καλά. Σου λείπει η τεχνική κατάρτιση, παιδάκι μου, με τσουρουκάδε αβαδίσει. Θα πα μπροστά. Ε, λοιπόν, έλα που τελικά αυτό ο Πογέτ έκανε καλό στον ίδιο το φορτούνη αλλά και στον Ολυμπιακό. Φαντάζεσαι να και εκεί πέρα. Πώ θα ήταν. Έτσι δεν είναι. Θα είχε πιο πολλέ πιθανότητε να χτυπήσει, θα ήταν πιο κουρασμένο και βλέπει. Ακόμη και σε τελειώματα που το είχε δείξει και πέρυσι. Που θα πει κανεί, εντάξει δεν έκανε προετοιμασία πέρυσι. Ναι, φέτο κάνει. Και πάλι όμω είναι θέμα δυνάμεων. Είναι το σκαρί τέτοιο. Δεν έχει μυϊκή μάζα για ποδοσφαιριστή. Τα έχουμε πει. Μια έτσι ένα αφού του κάνει τον φυσά και πέφτει κάτω. Τζαρτζάρισμα, ξέχασέ τον. Εσύ, ένα κοινό πολίτη που περιμένει τη στάση στο λεωφορείο. Τον έχει πετάξει κάτω, τον έχει ε, ρίξει κάτω, τον κρέμισε. Και που λε, βλέπει στα τελειώματα. Σουτάρει άψυχα, αυτό νομίζω λέει πολλά. Για μπαλιέ, έτσι. Και θα σου βγάλει και την παλιά τρύπα. Ένα -δύο, θα σου παίξει το ένα-δύο, θα τριμπλάρει. Εκτελέσει Μανούλα καημένη πραγματικά. Γλυκό, γλυκίτα το πόδι. Γι' αυτό έχω πει και έχω ξαναπεί. Απαγορεύεται να εκτελεί τώρα άλλο παίχτη τα στημένα στον Ολυμπιακό. Μόνο φορτούνη για μένα, εφόσον παίζει. Με εύκολο αντίπαλο. Με δύσκολο δεν τον θέλω καθόλου μέσα. Με δύσκολο τον θέλω να μπει σαν game changer. Εντάξει, ο καθένα το βλέπει αλλιώ. Και γενικά μελλοντικά, εφόσον ο Ολυμπιακό θέλει να τον κρατήσει, να πούμε να κλείσει και την καριέρα του εδώ, στην ομάδα μα, θα πρέπει να μα βγει νέο θεωρώ. Δηλαδή τι, Όπω είπα και πριν, έτσι. Να μπαίνει μέσα όταν τον έχει ανάγκη να ξεκλειδώνει καμιά αντίπαλη άμυνα. Κάνα εύκολο παιχνίδι τέτοιο. Που ζορίζεσαι και τα λοιπά. Τα ει βρισκούρα να πούμε αυτό. Κι αν κάνει που λε κανεί μια έτσι αναδρομή, να σκεφτεί στο παρελθόν, έτσι. Τι χρονιέ παπουσίαζε ο Κώστα Φορτούνη από την ομάδα μα γενικά λόγω τραυματισμού, λόγω χιαστών, έτσι. Θυμόμαστε. Και 6 και 8 μήνε και τέτοια είναι δύσκολο, έτσι. Πραγματικά κρίμα. Τι γινότανε κατακτούσαμε το πρωτάθλημα άνετα, εύκολα. Ενώ αντιθέτω με μπροστάρι το φορτούνι, το 18 αλλά και άλλε σεζόν, κυρίω, χάναμε το πρωτάθλημα. Και πέρυσι έγινε αυτό, έτσι. Δηλαδή τη σεζόν που μα πέρασε, βγήκαμε τρίτη. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή ναι, μεν ατομικά τα πάει καλά ο φορτούνι, έλα όμω που η ομάδα δεν κατακτά το πρωτάθλημα. Εντάξει, παλιότερα επί Τσόρι Ντομίνγκε είχε κάνει καλέ σεζόν ο φορτούνι και το κατακτούσαμε. Άλλο καπέλο αυτό. Μιλάμε για πιο πρόσφατα. Εν πάση περιπτώσει, είναι θέμα γούστο. Άλλο θα πει, εντάξει, τον βάζει στη ίδια κατηγορία με το Σιδέρι, τον Ιφαντή, τον Καραπιάλι, τον Μπέμπι, τον Μποτίνο, τον Αναστόπουλο, Το Γιανακόπουλο. Πες όποιον θε εσύ, παιχταρά του Ολυμπιακού μα στο παρελθόν. Ή και ξένου πε, Τζοβάνι, Ελαραμπή, εντάξει. Ενώ από την άλλη, άλλο θα πει, είναι μια σκάλα πιο κάτω ελαίο τραυματισμών, ελαίο αποτελεσμάτων, ελαίο ορισμένων αδυναμιών που έχει στο παιχνίδι του. Τα έχουμε προαναφέρει και πραγματικά κρίμα που θα μπορούσε, όπως είχα πει και πέρυσι τέτοιο καιρό, τέτοια μέρα ακριβώ, σαν σήμερα, άμα δούλευε περισσότερο και είχε πιο σωστή νοοτροπία κάθε σεζόν, κάθε χρόνο, όχι ανατακτά χρονικά διαστήματα, να έχει ξέρω εγώ εκλάμψει, τη μία να ξυπνάει, την άλλη να κάνει νάνι. Δεν γίνεται αυτό. Ε, λοιπόν, αν είχε τη σταθερότητα αυτή όσον αφορά τη δουλειά, τη σκληρή, όπω είχε πει πολύ σωστά ο παιχταρά ο Ποντένσε, το είχε πει. Λε να έχει τίποτα εναντίον του προσωπικό, Όχι, ούτε κι εγώ έχω, χαίρομαι πολύ. Ίσα σα ίσα, οικογενειάρχη είναι ήσυχο παιδί, δεν έχει να λέει. Λοιπόν, ξαναλέω, ο Ποντένσε δεν έχει κάτι προσωπικό μαζί του, τον εγούσταρε κιόλα. Του το είπα για το καλό του και δημόσια. Ότι είσαι παιδάκι με τεμπέλες, πρέπει να δουλεύει περισσότερο, ορίστε. Και τεράτα, τελευταία, έχει δουλέψει να πούμε, εντάξει ο οποίο δουλεύει γενικά, επιβραβεύεται. Εντάξει, εκτό κι αν μπλέξει εδώ πέρα που χρειάζεται και βίσμα και γνωριμίε και τέτοια. Αλλά στην περίπτωση του Φορτούνι νομίζω ισχύει το ότι εφόσον δουλέψει, θα είναι γίγαντας. Στο Ολυμπιακό επί χρόνια, δεν βλέπει. Αυτή τη σταθερότητα λοιπόν ζητάει ο κόσμο του Ολυμπιακού, αυτό θέλει να βλέπει, να προσφέρει συνέχεια ο παίκτη να διορθώσει και τα λάθη που κάνει γενικά, να μπορεί να μαρκάρει, να είναι πιο σκληρό, όχι τόσο δαντελένιος Θα μου πει τώρα στα 30 φεύγα, θα αλλάξει αυτό. Δεν αλλάζει. Ε, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Αυτό είναι ο παίχτη. Μακάρι να έχουμε επιτυχίε, Να σηκώνουμε τα πρωταθλήματα, τα κύπελα, να χαλάμε τον κόσμο και στην Ευρώπη. Να κάνουμε αντιπάλου όλας να τρίβουν τα μάτια του. Μακάρι, πραγματικά. Και καλή επιτυχία να ευχηθώ προσωπικά κιόλα και με υγεία στον ποδοσφαιριστή, έτσι, τον Κώστα Φορτούνη. Τον εικονιζόμενο. Μ' άρεσε επίση που πανηγύριζε επιτέλου και τα γκολ. Ναι, δεν γινότανε. Να στραβώ, μου τώρα όταν σκοράρει και τα λοιπά. Επειδή δεν τα πάει καλά με προπονητέ και τέτοια, δεν γίνεται. Δεν βάζει, ξέρω εγώ, τέτοια πράγματα πάνω από την ομάδα. Και ένα μπράβο μεγάλο στον Κώστα Φορτούνη που βλέπω ότι τα έχει φτιάξει εκεί. Έχει καλή σχέση με τον Ροντινέη, α πούμε. Ορίστε. Και παλιότερα με τον Μπρούμα, τον δανικό τότε. Θυμάσαι το extreme. Μια χαρά. Άμα τον είχαμε τώρα, θα γλεντάγαμε. Ε, βέβαια. Ήταν όμω ακριβώ, ήθελε 7,5 εκατομμύρια νομίζω η ομάδα του, η Eindhoven. Εν πάση περιπτώσει, λύγει και το συμβόλαιό του τώρα το καλοκαίρι του 24. Εγώ προβλέπω να του γίνεται ανανέωση. Βέβαια μπορεί να πέσω και έξω, ποτέ δεν ξέρει, τι να πει. Αλλά δεν νομίζω, θα τα βρούνε. Εδώ ξαναλέμε, του δόθηκε συγχωροχάρτη μετά από αυτά που είχε πει. Και σε ένα ημίχρονο εκεί στην Τούμπα που η ομάδα πέτυχε, κέρδισε, σηκώσει πρωτάθλημα επί Μαρτίντσα αλλά. Εκείνο εστίαζε στον εαυτό του, προφανώ, τον να παίξει λοιπά, Ανώριμα πράγματα, εντάξει. Τώρα βέβαια έχει γίνει και πατέρα, νομίζω θα έχει οριμάσει περισσότερο. Δεν το συζητάμε, έτσι. Να του ζήσουν και τα παιδιά. Νομίζω δύο έχει, δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι εδώ, ο Ολυμπιακό μα. Ορίστε, μου γίνε πάλι και αρχηγό πρώτο. Πρώτο. Άρα, εσύ Κώστα Φορτούνη συνέχισε να δουλεύει, έτσι, δυναμικά, δυνατά. Όσο φορά τη φανέλα του Ολυμπιακού, εγώ είμαι μαζί σου. Αλλά αυτά που είχε ξεστομίσει τότε, εγώ, σαν Άρης προσωπικά, α πούμε, όπω και όταν με βρίσουν εμένα, έτσι και όταν μου βρίζουν τον Ολυμπιακό μου, δεν το συγχωρώ. Πώ θα γίνει δηλαδή. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, όσο παίζει τον Ολυμπιακό, εγώ θα είμαι μαζί σου 200%. Αλλά ξαναλέω, αυτό το κρατάω. Τι να κάνω. Έτσι είμαι σαν άνθρωπο. Άλλο συγχωρεί. Όπω ο Θεό. Εγώ δεν είμαι Θεό, είμαι άνθρωπο. Αυτά αυστηρό που δεν σηκώνει πολλά, όπω θε, τα υπόλοιπα θα τα λέμε εννοείται καθημερινό ανελειπώ, τα γνωστά, τα ξέρουμε. Είπα τώρα έτσι να πω επαιτειακά ορισμένα πράγματα από την εκπομπή εκείνη. Την πρώτη, μετά είχαν βάσει και δεύτερη και τρίτη. Και που εδώ το YouTube είχε τύχει να το σπρώξει πολύ, να το προωθήσει σε πολύ κόσμο. Ό,τι θέλει κάνει. Ο αλγόριθμο εδώ, τι να πω εγώ. Αυτή η πλατφόρμα μα φιλοξενεί, οπότε οφείλουμε και εμεί να σεβόμαστε όσον αφορά το τι λέμε, το πώ το λέμε, τα σχόλια, το τονίζω και τα λοιπά. Και κλείνοντα, να μην ξεχάσω να πω ότι πραγματικά είναι λάθο γενικά τη διοίκηση του Ολυμπιακού, το τονίζω, τη διοίκηση του Ολυμπιακού, το να παρκάρει γενικά ορισμένου παίχτε τώρα να κάνουν προπόνηση μόνοι του εκεί στο Ρέντι με τι μπουλντόζε. Δεν γίνεται. Κάνει κακό στην ομάδα σου, τα έκανε και στο φορτούνι, τον εικονιζόμενο. Εννοείται πω αυτή δεν ήταν η λύση γενικά. Όπω και δεν είναι η λύση το να τον εβάζει τώρα να παίζει έξω δεξιά, έξω αριστερά. Αυτά είναι τη πλάκα. Είναι δεκάρι ο άνθρωπο. Δεκάρι. Ο Κώστας Φορτούνη είναι δεκάρι. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για άλλη μια φορά για την ακρόαση. Εσά που είστε ειδικά πολιτισμένε και πολιτισμένοι αντίστοιχα. Χαιρετώ. Ζήτω Ολυμπιακό.